Καταρχήν επιστρέφουμε στις υποχρεώσεις μας στο Champions League και ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος που έχουμε. Θέλουμε την νίκη για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να συνεχίσουμε στο θεσμό και ταυτόχρονα όχι να πιστοποιήσουμε αλλά να συνεχίσουμε την καλή πορεία την οποία έχουμε στα τελευταία παιχνίδια. Να παίξουμε ακόμα καλύτερα και στις δύο πλευρές του γηπέδου και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όχι, ακόμα είναι πάρα πολύ ανοιχτό νομίζω το γκρουπ των ομάδων, γιατί θα έλεγα ότι και η Gaziantep και η Salon είναι πάνω από εμάς, οπότε κυνηγάμε και αυτές τις ομάδες, όχι μόνο τη Vespils. Το πιο σημαντικό για μας είναι να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε τέσσερις πρώτες ομάδες. Η Vespils είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλό προφίλ και εντός και εκτός έδρας. Έχει κάνει, όπως είπατε, σημαντικές νίκες επί της Τενερίφης εκτός έδρας, επί της Gaziantep με 30 πόντους εκτός έδρας. Έχασε ένα μάτσα από μια ομάδα, την Ορλαντίνα, την οποία την είχαμε όλοι καταδικασμένη, αλλά όπως βλέπετε δεν υπάρχει καταδικασμένο στο μπάσκετ, όλοι μπορούν να κερδίσουν παντού. Είναι μια καλή ομάδα που έχει σαφή προσανατολισμό και σε άμυνα και σε επίθεση. Και περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είναι πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ σοβαρή και ταλαντούχα ομάδα, η οποία το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι ότι ξέρει τι θέλει και 40 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ ξεκάθαρο το πρόσωπο που έχει από την πρώτη μέρα που έχει έρθει. Όπως έχω ξαναπεί, είναι ένας πολύ έμπειρος και συγκροτημένος παίκτης. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θα μας δώσει. Έχει πράγματα τα οποία μας έλειπαν. Ποιότητα, απόφαση, εμπειρία και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα υπάρξει μια απουσία του Γκος, ο οποίος δεν είχε ένα θέμα μέσα στο κουτουπιέ, είχε ένα ερωτισμό και θεωρώ ότι αύριο θα είναι έτοιμος, αλλά δεν έκανε προπόνηση ούτε χθες ούτε σήμερα, άρα δεν είμαστε 100% πλήρης ακόμα. Αλλά το σύνολο των παιχτών είναι σε καλή κατάσταση και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που μας είχε προβληματίσει όλο το προηγούμενο διάστημα, οι πολλές απουσίες. Όσο τα παιδιά είναι υγιείς και επιστρέφουν, νομίζω θα δούμε καλύτερα πράγματα. Αυτό που είδατε και προχθές στο παιχνίδι είναι ότι τα παιδιά είναι έτοιμα είτε παίξουν 5 λεπτά είτε παίξουν 30 λεπτά να μας βοηθήσουν. Αυτό το κλίμα θέλουμε να περάσουμε και αυτό νομίζω θα μας δώσει και ποιότητα στη συνέχεια και ποσότητα στην απόδοσή μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάντα σχεδόν πάντα καλές αποφάσεις στην επίθεσή της. Δηλαδή παίζει για 24 δευτερόλεπτα πάρα πολύ συγκεντρωμένα, πειθαρχημένα και προσπαθεί να εκτελέσει τη στιγμή που θα βρει το πλεονέκτημα. Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το προσπαθήσουμε να το χαλάσουμε σε αγωγικά, να τους βάλουμε σε λίγο πιο βιαστικές επιλογές και να μην τους αφήσουμε να παίξουν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν, ειδικά στην επίθεση που αναλαμβάνω, εκεί είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Έχουν πειθαρχία, καλές αποφάσεις και ποιότητα σε ό,τι κάνουν. Ο Κουμπάλη τελευταίο παιχνίδι πριν παίξει, πριν τραυματιστεί, ήταν σαλόν. Είχε 16 πόντους, 12 rebound. Το επόμενο ήταν στο Ρέθινο. 18 πόντους, 11 rebound, 10 rebound. Προχθές είχε 16 rebound, 8 πόντους. Άρα δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι που περιμέναμε. Έχει κάνει κι άλλα. Σίγουρα θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι παραπέρα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το αυριανό μάτς είναι παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε εμείς. Ναι, λίγο πολύ η ομάδα είναι ίδια. Και σχετικά και ο τρόπος του παιχνιδιού τους είναι ίδιος. Πολύ σκληρή ομάδα. Πάνε πολύ στα παιδικά rebound, όλα τα μάτια τα πηγαίνουν κοντά στο σκορ. Έτσι ήταν πέρσι, έτσι είναι και φέτος. Ναι, θυμάμαι και ελπίζω να συμβεί και το ίδιο φέτος πάλι. Εδώ όμως παράταση εκεί 40. Ναι. Εντάξει, ας είναι νίκη και ας είναι και στην παράταση. Να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Αυτό που είναι σε κάθε παιχνίδι, να ελέγξουμε δηλαδή τα rebound και να μπορέσουμε να τρέξουμε. Σίγουρα. Παιχνίδι το παιχνίδι, παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την εικόνα που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Και να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα λίγο παραπάνω. Θεωρώ η άμυνα. Θεωρώ ότι ο πίνακας του σκορ μας στο προηγούμενο μάτς ήταν χαρμοφαλμόν. Μακάρι σε όλα τα παιχνίδια να μοιράζεται έτσι το σκορ. Είναι πολλά μικρά πράγματα που κάνουμε καλύτερα όσο περνάει ο καιρός. Εντάξει, φάνηκε και από το μάτς με τον Κολοσσό. Είναι ένα έμπειρο παιδί. Εγκληματίστηκε γρήγορα. Μας έκανε και νιώσαμε ότι σίγουρα δεν είναι εδώ πέρα μια εβδομάδα και ότι ήταν πολύ παραπάνω καιρό. Σίγουρα, παιδιά, είναι ίστατη τιμή να χωράς το εθνόσημο στο στήθος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν το σκέφτεται. Και εγώ μέσα σε αυτούς.